Καλησπέρα. Εξαιρετική η εισαγωγή για τους influencers. Κάπως έτσι είναι τα πράγματα. Οι influencers έχουν έρθει και έχουν μπει στη ζωή των brands εδώ και αρκετά χρόνια. Οπότε, μέσα στα επόμενα 20 λεπτά θα προσπαθήσω να σας δώσω έτσι έναν οδηγό για το πώς μπορείτε να κάνετε καλές συνεργασίες και να έχετε ωραία αποτελέσματα για τη δουλειά σας. Εμείς λοιπόν είμαστε η Social Melon, είμαστε ένα independent digital agency που κάνουμε και influencers marketing ανάμεσα σε διάφορα άλλα πράγματα, το βασικότερο εκ των οποίων είναι η digital στρατηγική στα κανάλια. Μας ενδιαφέρει πάρα πολύ να επικοινωνούμε το τι σημαίνει το κάθε brand και ο κάθε οργανισμός για αυτό ακριβώς που είναι, τίποτα παραπάνω και τίποτα λιγότερο. Και η αποστολή μας είναι να λέμε πάντα την ιστορία που υπάρχει πίσω από τη δική σας επιχείρηση, από το δικό σας ξενοδοχείο, από το δικό σας όραμα για αυτό που θέλετε να κάνετε. Η ομάδα μας. Και πάμε να δούμε λίγο περισσότερο για αυτό που είστε σήμερα εδώ και είναι αυτό που σας ενδιαφέρει. Θα δούμε λοιπόν μαζί τι είναι επιτέλους αυτό το περίφημο influencers marketing, ποιες είναι οι κατηγορίες των influencers από τις οποίες μπορείτε εσείς να επιλέξετε, τα πλεονεκτήματα, μία checklist για το τι χρειάζεται να κάνετε εσείς για να γίνει σωστά όλη αυτή η δουλειά, πώς τους ανακαλύπτουμε και θα δούμε και κάποιες περιπτώσεις από Έλληνες influencers στο κομμάτι του travel πάντα, γιατί αυτό μας ενδιαφέρει εδώ σήμερα, για να πάρετε έτσι μερικές ιδέες και για να αρχίσετε λίγο να καταλαβαίνετε πώς τους αξιολογούμε. Τι είναι λοιπόν το influencers marketing? Το influencer marketing δεν είναι κάτι καινούριο ως έννοια. Ανέκαθεν υπήρχε η ιδέα του να πει κάποιος, του να μάλλον προωθήσει ένας διάσημος μία επιχείρηση. Αυτό που συμβαίνει είναι ότι αυτό το celebrity endorsement, όπως λέμε, συνδυάζεται με τα brands και με τους creators. Δηλαδή, πια όλη αυτή η ιστορία που έχει γίνει από τα social media έχει δημιουργήσει ανθρώπους που έχουν επιρροή σε συγκεκριμένες κοινότητες. Μπορεί, ας πούμε, να επηρεάσουν ανθρώπους που ταξιδεύουν, ανθρώπους που αναζητούν ξενοδοχεία και να τους κάνουν να κλείσουν σε εσάς. Δεν αφορά όμως μόνο celebrities αυτή η ιστορία. Και τι θέλω να πω, ότι δεν σημαίνει ότι πρέπει να είναι ένας πάρα πολύ διάσημος για να έχετε εσείς αποτελέσματα. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν συγκεκριμένη επιρροή που είναι πιο νης, δηλαδή μπορεί για παράδειγμα να είναι μία μαμαδομπλόγκερ, έτσι, και να επισκεφτεί ένα ξενοδοχείο το οποίο είναι φιλικό για παιδιά και αυτή στο δικό της community να έχει πολύ μεγαλύτερη διείσδυση από ότι γενικότερα ένας διάσημος ηθοποιός ή τραγουδιστής. Άρα, αυτό που μας νοιάζει είναι να έχουμε πολύ ξεκάθαρη εικόνα του τι ή ποιον ψάχνουμε. Ο influencer, λοιπόν, έχει τη δύναμη να επηρεάζει καταναλωτικές αποφάσεις, δηλαδή έχει τη δύναμη να ανεβάσει ένα post και κάποιος που θα τον δει να μπει και να κρατήσει, να κάνει κράτηση στο δικό σας κατάλημα. Και βέβαια έχει ένα κοινό που τον ακολουθεί στο Instagram, για παράδειγμα, στο Facebook, στο YouTube. Και με αυτό το κοινό έχει αλληλεπίδραση. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι δεν υπάρχει απλά κόσμος στο λογαριασμό που κάθεται, αλλά υπάρχει κόσμος που θα του κάνει ερωτήσεις, που θα απαντήσει σε ένα story, που θα του κάνει σχόλιο, που θα τον ρωτήσει πού είναι αυτομινές και αυτός θα απαντήσει αντίστοιχα. Τώρα, υπάρχουν αρκετές κατηγορίες από influencers. Υπάρχουν κάποιοι που είναι τόσο ακριβοί που δεν μπορούμε να τους έχουμε, έτσι αυτοί ονομάζονται με influencers. Υπάρχουν οι macro-influencers, η πρώτη κατηγορία είναι πάνω από 1 εκατομμύριο, έτσι, και φανταστείτε ότι είναι άνθρωποι που για ένα post παίρνουν πολλά χρήματα. Από 100.000 μέχρι 1 εκατομμύριο είναι δημοφιλείς, έχουν ένα μεγάλο και ευρύ κοινό και πάλι είναι αρκετά ακριβή. Οι micro-influencers που είναι από 10 ως 100.000 είναι πολύ δημοφιλείς σε συγκεκριμένους τομείς. Αναφέραμε πριν, ας πούμε, την blogger που μπορεί να είναι μαμά. Μπορεί να είναι κάποιος ο οποίος ταξιδεύει και κάνει extreme sport και ψάχνει τέτοιου τύπου επιχειρήσεις να προωθήσει. Και υπάρχουν και οι nano-influencers, οι οποίοι είναι μέχρι 10.000 και αυτοί έχουν πάρα πολύ μεγάλη αλληλεπίδραση. Δηλαδή, ανεβάζουν ένα post και μπορούν να έχουν 10.000 followers και οι 2.000, για παράδειγμα, οι 2.500 είναι να τους κάνουν like και να έχουν πολλά comment και πολλή αλληλεπίδραση. Αυτό μας νοιάζει πάρα πολύ, γιατί καμιά φορά μπορεί να φτιάξει μια στρατηγική που αντί να δώσει όλα τα χρήματα σε έναν πολύ γνωστό που θα σου κάνει απλά ένα post από το ξενοδοχείο σου, να διαλέξεις 20 πολύ μικρότερους που έχουν όμως διείσδυση στο κοινό μεγάλη.
Κοιτάξτε λοιπόν τι γίνεται. Όσο περισσότερους followers έχουν, αυτό που συμβαίνει είναι το εξής. Έχουν πολύ μεγάλο visibility, δηλαδή κάποιος ο οποίος έχει πάνω από 1 εκατομμύριο και κάνει ένα post για το δικό σας ξενοδοχείο, θα το δει πάρα πολλοί κόσμος, αλλά δεν υπάρχει τόση αλληλεπίδραση. Όσο κατεβαίνεις, δηλαδή οι nano-influencers έχουν πολύ μικρότερο visibility, αλλά έχουν πολύ μεγάλο conversion. Βλέπουμε λοιπόν αυτές τις τρεις λέξεις εκεί και να τις εξηγήσουμε για να μην λέμε έτσι κινέζικα. Το πρώτο που είναι visibility είναι στην ουσία το πόσο εμφανίζεται αυτό το post. Έτσι, άρα ένας άνθρωπος ο οποίος είναι influencer και έχει πολύ μεγάλη βάση και κάνει ένα post, θα το δει και αρκετά μεγάλο μέρος του κόσμου. Το δεύτερο κομμάτι, το engagement, είναι η αλληλεπίδραση. Δηλαδή, αυτός ο άνθρωπος κάνει ένα post, αλλά πόσοι στην ουσία ασχολούνται με τη δημοσίευση που έχει. Όσο λοιπόν μειώνονται οι followers, τόσο ανεβαίνει το conversion, που είναι και αυτό που μας νοιάζει. Που στην τελική τι είναι, είναι ότι αν ποστάρει η μαμά blogger ότι αυτό είναι το ιδανικό ξενοδοχείο για παιδιά, είναι το ιδανικό ξενοδοχείο για παιδιά, γιατί έχει αυτά τα πράγματα και έχει αυτές τις εγκαταστάσεις και κάνει και ένα πολύ ωραίο βιντεάκι και δείχνει πόσο ωραία πέρασε, ας πούμε, με τα πιτσιρίκια της το Σαββατοκύριακο, έχεις πολύ μεγαλύτερες πιθανότητες να έχεις κρατήσεις από εκεί. Τα πλεονεκτήματα, λοιπόν, εκτός ότι έχει γίνει μια τεράστια βιομηχανία, έτσι, 13,8 billion δολάρια υπολογίζεται ότι υπάρχουν μέσα στο influencers marketing για το 2021, τα πλεονεκτήματα του influencers marketing είναι ότι καταρχάς βασίζεται στο περιεχόμενο. Έτσι, όλοι αυτοί οι άνθρωποι φτιάχνουν περιεχόμενο, φτιάχνουν original περιεχόμενο, είναι δημιουργοί δηλαδή. Και αυτό το πράγμα ουσιαστικά ενισχύει την αναγνωρισιμότητα της δικής σας επιχείρησης. Το άλλο πολύ θετικό είναι ότι χτίζει σχέσεις εμπιστοσύνης, γιατί υπάρχει μία εμπιστοσύνη ανάμεσα στο κοινό και στον influencer, τι είναι δηλαδή το κοινό να εμπιστεύεται τη σύσταση, και δημιουργεί σχέσεις με πελάτες που έχουν όντως ένα ενδιαφέρον και αλληλεπιδρούν. Δηλαδή και αυτοί που θα έρθουν μετά στο δικό σας ξενοδοχείο και αυτοί θα ποστάρουν και αυτοί θα μπουν σε αυτή τη λογική. Πάμε λοιπόν να δούμε τα 5 πράγματα που χρειάζεται εσείς να ξέρετε αν αποφασίσετε να ακολουθήσετε αυτό το δρόμο για να προωθήσετε την επιχείρησή σας. Το πρώτο κομμάτι είναι το brief και θα εξηγήσουμε ακριβώς παρακάτω τι εννοούμε. Το δεύτερο κομμάτι είναι να επιλέξετε τους σωστούς ανθρώπους, με ποιον θα συνεργαστώ και για ποιο λόγο. Το τρίτο κομμάτι είναι τα κανάλια και το περιεχόμενο. Θα κάνω μία καμπάνια με influencer μόνο στο Instagram ή στο Instagram και στο Facebook. Ή να σκεφτώ και το TikTok. Το τέταρτο είναι ο χρόνος και ο τρόπος υλοποίησης, δηλαδή πότε θα γίνει αυτή η καμπάνια. Θα πρέπει να έχει ένα νόημα αυτό για εσάς. Και το πέμπτο είναι να αξιολογήσουμε σωστά τα metrics. Να παίρνουμε σωστά report, να υπάρχει διάφανη συνεργασία, να ξέρεις αυτά τα 2.000-3.000 που έδωσες, τι στο καλό σου φέρανε πίσω, άρα να μπορείς να μετράς. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε να δούμε το πρώτο. Τι σημαίνει brief? Το brief είναι το σημείο που εσείς αποφασίζετε ότι θέλετε να συνεργαστείτε με έναν influencer. Και εκεί θα πρέπει να θέσετε το πρωταρχικό ζητούμενο, γιατί δεν μπορούμε να τα θέλουμε όλα με μία καμπάνια. Δηλαδή, τι θέλουμε? Θέλουμε η επιχείρησή μας να γίνει γνωστή στο ευρύτερο κοινό, γιατί δεν μας ξέρουνε, μπορεί να είναι πιο καινούρια ή κάτι τέτοιο, ή θέλω κρατήσεις? Αυτά είναι 2 τελείως διαφορετικά πράγματα που έχουν πολύ διαφορετική στρατηγική για να τα πετύχουμε. Το δεύτερο είναι πώς μετράω. Δηλαδή, τι χρειάζεται εγώ να έχω αποφασίσει. Κάνω τη συνεργασία με τον influencer. Θα πρέπει να ξέρω ότι αυτός ο άνθρωπος θα κάνει για μένα, για παράδειγμα, 2 post και 3 story, έτσι. Και από αυτά εγώ θα μετρήσω πόσες φορές εμφανιστήκανε, πόσοι πήραν τηλέφωνο, ας πούμε, στο ξενοδοχείο, πόσοι πατήσανε το link στο bio στο Instagram. Όλα αυτά τα πράγματα μπορούμε στο digital marketing να τα μετράμε. Και αυτό είναι πολύ θετικό. Το επόμενο είναι το κοινό που απευθύνομαι, δηλαδή θέλω τουρίστες, να προσελκύσω ταξιδιώτες από τη Ρωσία γιατί είμαι ένα ξενοδοχείο στην Χαλκιδική, ή θέλω, ας πούμε, είμαι στη Μύκονο και θέλω από Ενωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Πάλι διαφορετικό πράγμα. Αυτό θα μου καθορίσει και με ποιον influencer θα συνεργαστώ. Και βέβαια το budget. Τι χρήματα έχω να διαθέσω, έτσι. Τι εξετάζουμε τώρα?
τι εξετάζουμε εμείς για να μπορέσουμε να επιλέξουμε τον σωστό influencer. Θα πρέπει σίγουρα να δούμε αυτός ο άνθρωπος τι αμοιβή ζητάει, έτσι, ή οι άνθρωποι τι αμοιβή ζητάνε, πόσους followers έχουν, δηλαδή με τι βάση ξεκινάμε να μιλάμε, σε τι είδος περιεχομένου είναι καλύτεροι, έχουν ας πούμε drone και τραβάνε από πάνω θεαματικά βίντεο, είναι πιο πολύ σε στατική εικόνα, τι ακριβώς κάνουν. Το δικό του feed στο Instagram είναι μόνο πληρωμένες συνεργασίες ή κάνει και οργανικό περιεχόμενο. Επιπλέον, θα πρέπει να δούμε με ποια άλλα brands συνεργάζεται. Γιατί αν έχει συνεργαστεί ήδη με κάποια brands, μπορεί να μην θέλουμε, ας πούμε, να είναι ένας άμεσος ανταγωνιστής μας. Μπορεί και να μην μας πειράζει, αλλά μπορεί και να μας νοιάζει. Η φήμη του, όπως πολύ σωστά είπε και ο Σωτήρης ξεκινώντας, έχουν γίνει πάρα πολλές πατάτες και γκάφες, έτσι, από επιχειρήσεις που έχουν συνδέσει το όνομά τους με influencers, οι οποίοι μετά έχουν κάνει κάτι τόσο πολύ ακραία, ας πούμε, κάτι τόσο ακραίο, που τελικά έχει γυρίσει και έχει κάνει backfire και σε αυτούς. Και το αυθεντικό περιεχόμενο. Να είναι δηλαδή ένας creator, ο οποίος πραγματικά να φτιάξει περιεχόμενο για τη δική σας επιχείρηση, που να την ανεβάσει. Η άλλη απόφαση που έχετε να πάρετε είναι σε ποια κανάλια και το τι είδους περιεχόμενο. Αυτό το είπαμε και λίγο πριν, αλλά είναι τόσο σημαντικό που είναι ένα σημείο στη checklist. Και εδώ θα πρέπει να σας πω ότι συνήθως όσο πιο απλά κρατάτε τα ζητούμενα, τόσο καλύτερα αποτελέσματα έχετε. Γιατί και αυτοί οι άνθρωποι κάτι καλά κάνουν για να έχουν καταφέρει να έχουν 50, 60, 100.000 followers στο travel, έτσι. Άρα άμα εσύ πας και του πεις ότι όχι, θέλω ακριβώς έτσι, από αυτή τη γωνία και θα γράψεις ακριβώς αυτό κλπ, είναι λίγο, θα πρέπει να τους αφήσετε να έχουν και αυτοί μια συμμετοχή πάνω σε αυτό. Και βέβαια ξεκάθαρα παραδοτέα, όχι έλα και θα δούμε. Πολύ συγκεκριμένα το τι θα κάνουνε, πολύ συγκεκριμένα το τι θα κάνετε κι εσείς από την πλευρά σας. Στην υλοποίηση τώρα, αυτό που είναι πολύ σημαντικό είναι δύο πράγματα, θα έλεγα περισσότερο. Το ένα είναι η χρονική στιγμή, δηλαδή το πότε μέσα στη χρονιά και ανάλογα με τη δική σας πορεία της επιχείρησης είναι το πιο σωστό να κάνετε ένα λανσάρισμα. Και βέβαια, καλύτερο είναι να επιδιώκετε σταθερές συνεργασίες. Δηλαδή, όχι ένα post με τον τάδε μία φορά το χρόνο, μετά τον άλλο χρόνο με ένα τελείως διαφορετικό. Βρείτε κάποιους ανθρώπους που είναι κοντά σε αυτό, στη δική σας, στο δικό σας mentality, και πηγαίνετε με αυτούς. Και κάτι πολύ σημαντικό. Προσέξτε να συνεργάζεστε με επαγγελματίες και να μην παραβιάζετε τους όρους χρήσης των καναλιών. Τι εννοώ με αυτό. Το πιο απλό είναι να κάνουμε μια συνεργασία με έναν influencer, να τραβήξουμε ένα διαγωνισμό. Και wow, πήραμε στο Instagram κόσμο και χαμό. Στις 8 στις 10 φορές οι διαγωνισμοί παραβιάζουν τους όρους χρήσης της πλατφόρμας. Ειδικά στο Instagram, όταν υποχρεώνουν, ας πούμε, τον κόσμο να κάνει tag και 10 φίλους του, αυτό είναι ενάντια στους όρους χρήσης. Και μπορεί κάποια στιγμή η πλατφόρμα να σας κατεβάσει και το account. Άρα θα πρέπει να γνωρίζετε τι κάνετε. Αν δεν είστε σίγουροι, να ρωτάτε έναν expert, για να μην βρεθείτε μπροστά σε δυσάρεστες εκπλήξεις. Στην αξιολόγηση, το είπαμε και πριν, έχει σημασία να ξέρουμε να μετράμε σωστά και επιπλέον να ξεχωρίζουμε τα οργανικά αποτελέσματα από τα πληρωμένα. Τι θέλω να πω εδώ. Θα κάνει αυτός ο άνθρωπος 5 post. Θα πρέπει εσείς να γνωρίζετε τι κάναν αυτά τα post μόνα τους, πριν πέσει το χρήμα από πίσω, έτσι. Δηλαδή, τι αποτελέσματα φέραν εκεί και μετά, σαφώς, θα βάλετε χρήματα και θα προωθήσετε. Και αυτό είναι ένα άλλο metric, αλλά δεν μπορεί να τα βάζουμε όλα στον ίδιο κουβά, έχουν διαφορετική σημασία. Πώς, λοιπόν, τους ανακαλύπτουμε αυτούς τους ανθρώπους. Πώς μπορεί να ξεκινήσει ένα ξενοδοχείο και να δει ποιοι είναι οι κατάλληλοι άνθρωποι. Καλώς την. Το πρώτο είναι να κάνει μία έρευνα μέσα από τις πλατφόρμες, έτσι, και να βρει ανθρώπους όπως αυτούς που θα σας δείξω εγώ τώρα. Το δεύτερο είναι να απευθυνθείτε σε ένα agency, όπως είμαστε εμείς, και να σας καθοδηγήσουμε και έχουμε και καλύτερες τιμές πάντα και πιο άμεση σχέση με αυτούς τους ανθρώπους. Και το τρίτο είναι να χρησιμοποιήσετε κάποιο εργαλείο. Ναι, υπάρχουν εργαλεία και πλατφόρμες που μπορείτε να βρείτε influencers. Και θα σας δείξω και εδώ ένα για να έχετε έτσι μία πιο καλή ιδέα. Θέλω να σταθώ λίγο στο κομμάτι με τις ξεκάθαρες συνεργασίες και να σας πω ότι δεν σημαίνει πως ό,τι δηλώνουμε είμαστε. Πλέον οι πλατφόρμες και το Facebook και το Instagram έχουν ειδικά εργαλεία για creators, έτσι, που μπορείς να δεις τα στατιστικά τους, άρα να δεις
αν αυτά που σου λένε όντως είναι αυτά που ισχύουν, αυτό είναι το ένα. Μπορούν και οι δύο πλευρές, μάλλον πρέπει να κάνουν συγκεκριμένα βήματα για να έχουν αυτά τα εργαλεία και μπορούν και οι δύο πλευρές να βάλουν χρήματα για προώθηση. Άρα μπορεί και ο influencer να βάλει ένα χρηματικό ποσό και να το προωθήσει στη δική του βάση και εσείς στη δική σας. Δεν χρειάζεται να ξέρετε κάτι τεχνικό από αυτό, παρά μόνο ότι υπάρχει. Έτσι, αυτό είναι το βασικό που θέλω να θυμάστε. Εάν αποφασίσετε να χρησιμοποιήσετε κάποια πλατφόρμα, ένα εργαλείο το οποίο μάλιστα είναι φτιαγμένο και από Έλληνες ομάδα τα παιδιά, λέγεται Σούσουρους, από την ελληνική λέξη, το Σούσουρο. Τι γίνεται λοιπόν εδώ, τι έχουν κάνει? Αυτό που έχουν κάνει είναι ότι έχουν φτιάξει ένα εργαλείο στο οποίο εσείς μπαίνετε μέσα χρησιμοποιώντας το agency το δικό σας, δηλαδή εμείς κάνουμε αυτή τη δουλειά για εσάς, και μπορούμε να... Στην αρχή να διαλέξουμε τι είδος influencer θέλουμε, δηλαδή άντρα, γυναίκα ή και τους δύο, σε τι ηλικία θέλουμε να είναι ο influencer μας, το κοινό που θέλουμε να στοχεύσουμε, σε ποια χώρα και τι ηλικία θέλουμε να έχει. Άρα είμαστε πολύ πολύ συγκεκριμένοι. Θέλουμε λοιπόν να στοχεύσουμε άντρες, γυναίκες, 18-44, στην Ελλάδα, έτσι. Και το κοινό του influencer να αντιστοιχεί με αυτό. Μετά πάμε και διαλέγουμε το ενδιαφέρον. Εδώ λοιπόν θα βάζαμε travel σε εσάς. Και σε ποια social media θέλουμε να έχει presence. Μας φέρνει λοιπόν κάποια στοιχεία, βλέπετε εδώ, έχει αρχίσει και φέρνει κάποιους ανθρώπους και μάλιστα δεν μας φέρνει απλά τα στοιχεία, αλλά κοιτάξτε τι φοβερό κάνει. Μας δείχνει αν έχουν συνεργασία με κάποιον άλλον τώρα, τι engagement έχουν, πόσους followers έχουν. Είναι πολύ πολύ συγκεκριμένο. Και μάλιστα σου λέει ότι αν εσύ έχεις, για παράδειγμα, 2.000 ευρώ, σας δίνουν και χρηματικό estimation, μπορείς να χρησιμοποιήσεις δύο influencers και να σε δουν, ας πούμε, 140.000 άνθρωποι. Εντάξει, άρα δεν πάτε στα τυφλά, πάμε και βλέπουμε, ξέρετε περίπου τι γίνεται. Και στο τέλος, μπορείτε να, μέσα από την πλατφόρμα να δώσετε ένα brief και να το ολοκληρώσετε ή εκεί αναλαμβάνουμε εμείς για εσάς. Τελειώνοντας λοιπόν, να σας δείξω έτσι κάποια case studies από Ελλάδα. Το ένα είναι αυτό, είναι ο Νίκος Απέρας που ταξιδεύει κιόλας με την Νίνα και έχουν κάνει αυτό το Νίκος Νίνα Stories, με ένα πολύ υψηλό engagement rate. Αυτό το 47,4 που βλέπετε είναι ένα ποσοστό που δείχνει από τον αριθμό των ανθρώπων που ακολουθούν αυτό το λογαριασμό, πόσοι αντέδρασαν σε αυτή τη δημοσίευση. Εντάξει. Έχουμε το Moments of Gregory, ακόμα ένας λογαριασμός με πολύ ωραίο περιεχόμενο που μπορείτε να τσεκάρετε, με ένα μικρότερο engagement rate εννοείται. Ο Αλέξανδρος εδώ, διαφορετικό, πιο nano influencer, με 26,4.000 ακόλουθους. Ο Στέφανος, φωτογράφος, και άρα καταλαβαίνετε ότι αν συνεργαστείτε με ένα φωτογράφο που έχει να κάνει με travel, θα έχει και πολύ ωραίο περιεχόμενο να σας φτιάξει, ναι. Ο Anna Travel Fashion Lifestyle, αν θέλετε να συνδυάσετε και το lifestyle μαζί με το κομμάτι του travel. Ο Ευτύχης ο Μπλέτσας, με περισσότερους ακολούθους. Και κλείνοντας, για να είμαστε και ακριβώς στο χρόνο, τα τελευταία τρία tips που θα ήθελα εγώ να σας πω είναι να προσπαθήσετε να κάνετε κάτι το οποίο ο κόσμος να το θυμάται, να το μοιραστεί με άλλους και να το αποθηκεύσει. Έτσι είναι αυτά τα τρία που λέμε, το memorable, shareable και savable, για να είναι κάτι που θα μείνει και να μην είναι ακόμα ένα πυροτέχνημα. Ζητήστε λοιπόν τη βοήθεια ενός expert να σας καθοδηγήσει σε αυτά τα βήματα. Επενδύστε στο βίντεο και by all means κρατήστε budget για να προωθήσετε αυτό που θα κάνετε μετά, για να σας δει περισσότερος κόσμος και για να αυξήσετε τα αποτελέσματά σας. Αυτά από μένα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την κυρία Δήμητρα Κοπούλου.